μία ακόμη συζήτηση για πόρισμα Εξεταστικής Επιτροπής. Και μία ακόμη φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Στο έργο δηλαδή της συγκάλυψης των ευθυνών. Της συγκάλυψης της διαπλοκής που αποτελεί επί της ουσίας και την κοινή συνισταμένη όλων των προηγούμενων εξεταστικών και ανακριτικών επιτροπών ανεξάρτητα της εκάστοτε πλειοψηφίας. Για να υπάρχει τι να υπάρχει συνέχεια ενός αδιαφανούς μηχανισμού σχέσεων διαπλοκής ανάμεσα στο αστικό κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους, ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό και τους επιχειρηματίες. Και στην προκειμένη περίπτωση του θέματος που εξετάζει η συγκεκριμένη Επιτροπή, η ύπαρξη, η παραμονή και η συνέχιση της ύπαρξης ενός μηχανισμού χειραγώγησης και εξοραϊσμού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο είναι βολικό για όλα τα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν είναι τυχαίο ότι και η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα απορρίψανε την τροπολογία του ΚΚΕ, η οποία βάζει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Ζήτημα πρώτον, να είναι υποχρεωτικά και δωρεάν σε όλα τα μέσα τα θέματα που αφορούν μηνύματα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία από σοβαρό κίνδυνο ή απειλή και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις να υπάρχει συγκεκριμένη κριτήρια καθορισμού όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά στο πώς θα διανεμηθεί η διαφημιστική καμπάνια των Υπουργείων αλλά των υποπτευόμενων οργανισμών και των επιχειρήσεων. Και τρίτον, να δίνεται η δυνατότητα να δημοσιεύεται αναλυτικά το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης Υπουργείων, εποπτευόμενων φορέων και επιχειρήσεων υπό δημόσιο έλεγχο, ανά ποσό και ανά μέσο ενημέρωσης. Αυτά τα τρία πολύ απλά ζητήματα βάζει τροπολογή του ΚΚΕ. Θα κάνει κάτι επαναστατικό, όχι βέβαια. Θα ρίχνει λίγο παραπάνω φως στην υπόθεση, αλλά την απορρίψατε. Και βεβαίως η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, έκανε ό,τι μπορούσε για να μην διερευνηθεί η υπόθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, απόκλεισε τα πολιτικά πρόσωπα, τους υπουργούς, αλλά και οικονομικούς παράγοντες. Και άρον-άρον έκλεισε την υπόθεση. Παρά τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε τις φιλότιμες, δεν απότρεψε στο να καταλήξουμε, όπως τόνισε κλείνοντας και την ομιλία της η συντρόφισσα η Μαρία Κομνηνάκα, στο ότι χωρίς αμφιβολία προέκυψαν από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, όσο και για την ουσία των ερευνών των πράξεων αυτής. Η έκταση και η βαρύτητα αυτών των ευθυνών θεωρούμε ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και όχι κουκουλώματος. Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα μπορούσε να γινόταν ουσιαστική διερεύνηση στην Επιτροπή. Γιατί υπάρχει μια πολύ πλούσια εμπειρία παρακόλληση και συγκάλυψη όλων των προηγούμενων επιτροπών. Γιατί όμως η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε αυτή την τακτική. Στο χωριό μας δεν είναι καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αν ήταν όλα καλά καμωμένα τα πράγματα, δεν θα είχατε κανέναν απολύτως λόγο να αποφύγετε την πλήρη εξέταση, δεν θα δημιουργούσατε κανένα τεχνικό πρόσκομα στο να μην εξεταστούν τα πάντα όλα, να μην έρθουν όλα στο φως. Αλλά εσείς δεν κάνατε αυτό, επιλέξατε να παραμείνουν στο να υπάρχουν σύννεφα πάνω από αυτή την υπόθεση. Δεύτερο ζήτημα, δεύτερο ερωτηματικό. Γιατί δεν κάνατε αυτό το οποίο λέγατε πριν τη συγκρότηση Επιτροπής, ότι εσείς θέλετε να διευρυνθεί χρονικά το διάστημα της διερεύνησης της εξεταζόμενης περίοδου, δηλαδή να πάει από τις αρχές περίπου των μνημονίων. Γιατί δεν το κάνατε αυτό? Γιατί κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Γιατί δεν θέλατε να βγούνε τα άπλυτα στη φόρα. Να μην βγει δηλαδή και να μην αποκαλυφθεί
ότι κάθε φορά όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό για αυτές περιβάλλον αξιοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιδιώκουν με κάθε τρόπο να χειραγωγήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο, να πετάτε σφτάχτη στο, λάσπη στον ανεμιστήρα για να ψαρεύετε στα θολά νερά. Με αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίζεται αλλά και να εγκλωβίζεται τη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία θέλετε να είναι και να παραμένει ως ένα εκρεμές που να κινείται πότε από τη μία πλευρά, πότε στον άλλον πλευρά. Ανάμεσα δηλαδή στη σκύλα και στη χάριβδη. Τι φοβάστε? Φοβάστε τη χειραφέτηση και τη ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών στρωμάτων. Και στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια να συσκοτήσει τις σοβαρές ευθύνες που είχε η κυβερνητική του πολιτική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, είπε κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και σε αυτό θα σταθώ. Αναφερόμενο στην επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στην Καστοριά και τις αντιδράσεις που υπήρχαν. Δεν είναι στημένη, είπε ο κύριος Τσίπρας κατά λέξη. Και αυτό είναι το χειρότερο για όλους. Για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Δηλαδή, αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί το πολιτικό σύστημα ο κύριος Τσίπρας. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Κατρίνης. Αλλά αλήθεια, ποιοι ήταν αυτοί που ήταν συγκεντρωμένοι και αποδοκίμασαν τον κύριο Γεωργιάδη? Οι συγκεντρωμένοι ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει ο Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άργου, ο Αγροτικός Σύλλογος Πενταβρυσίου, ενώ στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και σε ένδειξη συμπαράστασης και των Σωματείων Γουνεργατών Καστοριάς. Να λοιπόν ποιος είναι ο κίνδυνος που τον εξέφρασε πολύ γλαφυρά ο κύριος Τσίπρας. Να λοιπόν ποιους φοβάστε όλοι σας. Φοβάστε τον οργανωμένο λαό, φοβάστε τον αγωνιζόμενο λαό για το δίκιο του, τον θέλετε απλά και μόνο επέτη που θα παρακαλάει την κάθε κυβέρνηση να του δώσει κάποια ψίχουλα από το καρβέλι που κάθε μέρα του κλέβετε. Τον θέλετε απλά και μόνο έναν παθητικό ψηφοφόρο που θα πηγαίνει κάθε φορά στις εκλογές όπου φυσάει ο άνεμος. Αυτός λοιπόν είναι ο κίνδυνος. Και καλά κάνει και το φοβάστε τον οργανωμένο λαό. Καλά κάνει και φοβάστε τον αγωνιζόμενο λαό. Γιατί όπως τόνισε και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος σήμερα το πρωί, θα πάρει αμπάριζα το πολιτικό σας σύστημα. Έτσι λοιπόν το ΚΚΕ θεωρεί ότι στις σημερινές συνθήκες το ελπιδοφόρο μήνυμα πρέπει να είναι και αυτό το αγώνας του λαού και να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερους. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε πλέρια εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης και του λαού και ότι μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, να δώσει δηλαδή μέσα από τους αγώνες του απάντηση και στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και να αποκαλύψει το ψεύτικο προσωπείο των διαφόρων επίδοξων σωτήρων. Μέσα από αυτούς τους αγώνες, μέσα από αυτούς την πάλι θα απορρίπτει όλο και περισσότερο το αστικό πολιτικό σας σύστημα. Σε όλο και περισσότερους θα γίνεται πιο αντιληπτή ότι το γεγονός ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί όπως λέει ο λαός μας, κάθε πέρσι και καλύτερα, έτσι και η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Και από αυτή την άποψη θα συντρίψει τη μέγενη την οποία τον κρατάει δεσμευμένο στη λογική του μικρότερου κακού και στις μειωμένες απαιτήσεις. Και μέσα από αυτή την πάλη και τον αγώνα και τη συμπαράταξη με το ΚΚΕ θα ανοίξει το δρόμο για την οικοδόμηση της δικιάς του κοινωνίας, της κοινωνίας της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων του σοσιαλισμού. Ευχαριστώ πολύ.